το χρόνο. Σούπερ μάρκετ Λατσούρης. Η οικονομία έχει όνομα. Οι χαμηλότερες τιμές στα πλακάκια Παπαδόπουλος. Πλακάκια από 4,99. Λαμινέιτ από 6,80. Παπαδόπουλος στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Μπουγάτσα Ανδρεάδη. Και η καλή μέρα γίνεται πράξη. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και απόψε. Μία ακόμα εκπομπή, ένα live να δούμε τι συμβαίνει στην επικαιρότητα, στην Καβάλα, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και φυσικά σε όλη την Ελλάδα. Αρκετά είναι τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει να δούμε και απόψε στην διάρκεια της εκπομπής. Και όσο πλησιάζουμε προς την 26η Μαΐου, όπου το ενδιαφέρον μονοπολούν οι δημοτικές εκλογές, οι περιφερειακές και οι ευρωεκλογές, νομίζω ότι το μεγάλο κομμάτι των εκπομπών και των δελτίων ειδήσεων θα έχουν σαν στόχο την ανάδειξη των προτάσεων όλων των υποψηφίων, όλων των κομμάτων και των παρατάξεων. Απόψε, στην εκπομπή μας καλεσμένος, ο κύριος Δημήτρης Πιπεριάς. Καλησπέρα, κύριε Πιπεριά. Καλησπέρα. Υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ελληνική Λύση του κύριου Βελόπουλου. Ναι, βεβαίως. Καταρχήν, καλή δύναμη, καλό αγώνα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, με την Ελληνική Λύση λοιπόν και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω, για να ξεκινήσουμε την κουβέντα, μπορεί να ακουστεί λίγο κλισέ, αλλά γιατί κατεβαίνετε, δίνετε αυτή τη μάχη εν ώψη των ευρωεκλογών? Από ό,τι μου είπατε νωρίτερα, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε στα κοινά με την Ελληνική Λύση. Και γιατί με τον Κυριάκο Βελόπουλο? Ωραία, θα σας πω αμέσως. Κοιτάξτε, κύριε Λουκούμη, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα μπει στην πολιτική, δεν συμμετείχα. Είχα πέσει με τα μούτρα στη δουλειά, είμαι ασφαλιστής. Κάνω αυτή τη δουλειά 26 χρόνια. Αλλά κάποια στιγμή, τα τελευταία 10 χρόνια, με όλα αυτά που ζούμε, με τα μνημόνια και με όλα αυτά που έχουμε πάθει, που τα ξέρουμε όλοι, να μην τα λέω, κάποια στιγμή όλοι όπως κάνουν τις παρέες μας, με τους φίλους μας, με τους κουμπάρους μας, με τα αδέρφια μας, με τους γονείς μας, όλοι λέμε λόγια και κατακρίνουν τους πολιτικούς, τους κατηγορούμε για αυτά δεινά που ζούμε. Οπότε κάποια στιγμή ήμουνα κι εγώ από τους ανθρώπους που κάνανε κριτική, που ήμασταν έξω από τον χώρο. Οπότε κάποια στιγμή έκανα κι εγώ τη δική μου την αυτοκριτική και λέω, και εσύ μόνο λόγια είσαι. Λες, κατηγορείς, αλλά μέσα στη φωτιά δεν μπαίνει κανένας. Εκ του ασφαλούς όλοι κάνουν κριτική. Οπότε κάποια στιγμή έκανα κι εγώ και λέω, και εσύ τα ίδια δεν κάνεις, μόνο λόγια δεν είσαι. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Αν θες, μπες στην πολιτική να προσπαθήσεις να κάνεις. Και αποφάσισα να σταματήσω να είμαι επαναστάτης του φραπέ και του καναπέ. Μάλιστα. Και ήταν ένα επιπλέον κίνητρο με την Ελληνική Λύση και ναι, τον βεβαίως, κύριο Βελόπουλο. Με τον κύριο Βελόπουλο τώρα πώς προέκυψε. Κάποια στιγμή πριν από 25 χρόνια, όταν εγώ ήμουν στα 22 ετών και ο Βελόπουλος ήταν στα 29, είχε γράψει ένα βιβλίο ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Είχα μπει μέσα σε ένα βιβλιοπωλείο και είδα ένα βιβλίο που είχε την ηλική σημαία απ' έξω και έλεγε «Ξυπνήστε η Ελλάδα, ημωραγή», Κυριάκος Βελόπουλος. Τότε ο Βελόπουλος ήταν ένας τύπος που δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν παντελώς άγνωστος, όπως και για μένα. Πήρα το βιβλίο και το διάβασα. Ήταν για πρώτη φορά που, ας το πούμε, ανοίξαν τα μάτια μου, τα αυτιά μου, που διάβασα πράγματα που δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι μπορούν να υπάρχουν στην πολιτική. Για διαπλοκές, για τζάκια, για μασονικές στοές, για όλα αυτά. Και από εκεί άρχισα να τον παρακολουθώ και να τον διαβάζω. Μετά διάβασα και τα υπόλοιπα βιβλία που είχε βγάλει για τη Μακεδονία, για τον Μεγαλέξανδρο, αυτοί είναι οι Τούρκοι, για γεωστρατηγική που έχει γράψει αρκετά βιβλία. Οπότε κάποια στιγμή, επειδή τον παρακολουθούσα και σαν βουλευτής που ήταν, που μιλούσε για τα αέρια, για τα πετρέλαια, ο πρώτος μες στη Βουλή, θεώρησα ότι
όταν μου ήρθε η πρόταση, ήταν υποχρέωσή μου να το στηρίξω, γιατί τον πίστευα όλα αυτά τα χρόνια αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ένα αυτοδημιούργητο παιδί. Ξεκίνησε από τα Γιάννητσά, που είναι η καταγωγή του, από ένα χωριό που λέγεται Αξός. Είναι ένα αυτοδημιούργητο παιδί από αγρότες γονείς και ο πεθερός του και όλοι αυτοί. Και αυτά που έχει καταφέρει στη ζωή του, τα έχει καταφέρει μόνος του. Δεν βρήκε ούτε από τον πατέρα του, ούτε από τον πεθερό του. Και πίστευε ότι έπρεπε να του δώσω κι εγώ τη δύναμη για να κάνει κάποια πράγματα που πέτυχε στην προσωπική του ζωή, να μήπως μπορέσει να τα εφαρμόσει και στην Ελλάδα μας και σωθούμε όλοι, έτσι. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε ακούσει, κύριε Πιπεριά, εν ώψη και των ευρωεκλογών, ότι είναι ίσως οι πιο κρίσιμες ευρωεκλογές από τότε που δημιουργήθηκε ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό για ποιο λόγο? Ότι δεν πρέπει να είναι η λεγόμενη χαλαρή ψήφος στις 26 Μαΐου, όπως χαρακτηρίζουμε να λέμε στις εκλογές, αλλά και ότι υπάρχει μία ραγδαία άνοδος της άκρης δεξιάς και αυτό πρέπει να το σταματήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ποιο το διακύβευμα πιστεύετε? Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Θα πρέπει ο Έλληνας, όταν ψηφίζει για τις ευρωεκλογές, να καταλάβει ότι δεν είναι μία ψήφος που δεν έχει αξία. Γιατί στην Ευρωβουλή στέλνουμε 21 Έλληνες ευρωβουλευτές. Αυτοί οι Έλληνες ευρωβουλευτές που πάνε εκεί πέρα, οι αποφάσεις που παίρνουν και οι νόμοι που ψηφίζουν επηρεάζουν άμεσα τις ζωές όλων μας. Γιατί έχουμε και ακρίνω και στο δικό μου το επάγγελμα, συγγνώμη, παρακαλώ. Το πόσες οδηγίες κοινοτικές έχουν έρθει τα τελευταία 10 χρόνια που τα εφαρμόζουμε στο δικό μου τον κλάδο, όλα αυτά έρχονται από Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει η ελληνική νομοθεσία να προσαρμοστεί εκεί. Και οπότε, σας το ρωτώ αυτό, σας διακόπτω για να συμπληρώσω και ερώτημα, ότι βλέπουμε και ανθρώπους από τη showbiz και ανθρώπους από τον χώρο του πολιτισμού και του αθλητισμού να συμμετέχουν είτε ως υποψήφιοι ευρωβουλευτές, αλλά και να εκλέγονται ακόμα. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν κατακρίνω αυτούς τους ανθρώπους, επειδή είναι ηθοποιοί, τραγουδιστές ή οτιδήποτε. Έτσι, γιατί μπορεί να είναι άξιοι άνθρωποι, να είναι τίμοι, να είναι. Αλλά από εδώ, τουλάχιστον από την περιοχή τη δική μας, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από ό,τι ξέρω, υποψήφιος ευρωβουλευτής από όλα τα κόμματα είμαι εγώ και ακόμη ένας. Βλέπουμε τα μεγάλα κόμματα να βάζουν υποψήφιους ευρωβουλευτές star της showbiz, τραγουδιστές, ηθοποιούς, που όλη η καταγωγή τους είναι είτε από την Αθήνα είτε από τη Θεσσαλονίκη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τα προβλήματα που έχει η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, που εγώ ζω, μεγάλωσα εδώ, εργάζομαι εδώ, ξέρω τα προβλήματα, συναναστρέφομαι με ανθρώπους. Δηλαδή θα πρέπει να ψηφίζουν όχι με βάση το κομματικό κριτήριο αυστηρά, όπως κάνουν μέχρι σήμερα οι συμπολίτες μας, αλλά θα πρέπει να ψηφίζουν και με άλλα κριτήρια. Δηλαδή, αν θα στείλουν τη Ραλία τη Χριστίδου, την τραγουδίστρια στην Ευρωβουλή, δεν έχω κάτι με την κοπέλα. Μπορεί να είναι άξια, τίμια. Να είναι από τις καλύτερες ευρωβουλευτές, αν θα πάει έτσι. Αλλά όσο και να. Δηλαδή, αν καθίσουμε και το βάλουμε κάτω με τη λογική και το σκεφτούμε, αυτή η κοπέλα δεν ξέρει ότι καν που βρίσκεται η Χρυσούπολη, δεν ξέρει που βρίσκεται η Ελευθερούπολη, δεν ξέρει τα προβλήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα πρέπει να στείλουν οι συμπολίτες μας ανθρώπους στην Ευρωβουλή και τους δίνεται τώρα η δυνατότητα, γιατί μέχρι σήμερα ευρωβουλευτής από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από ό,τι ξέρω, δεν υπήρχε. Ο Θοδωρής ο Ζαγοράκης. Ο Ζαγοράκης, ο οποίος βέβαια έχει καταγωγή από την Καβάλα. Ναι. Ο άνθρωπος έμενε Θεσσαλονίκη και από ό,τι ξέρω στην Καβάλα έρθει 1-2 φορές το χρόνο για να κάνει διακοπές. Ούτε ζει εδώ τα τελευταία 30 χρόνια, ούτε ξέρει τα προβλήματα, ούτε ασχολείται. Έτσι. Γι' αυτό θα πρέπει οι συμπολίτες μας, τουλάχιστον στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, να δώσουν την ευκαιρία σε έναν δικό τους άνθρωπο από την περιοχή να μπορέσει να μπει μέσα και να καταφέρει να κάνει 5, 10, 20 πράγματα για την περιοχή μας και σαν ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου που θα πάμε πάνω, επειδή εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε πατριώτες, δεν είμαστε ούτε ακροδεξιοί, ούτε εθνικιστές με την κακή έννοια, είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε την πατρίδα μας, είμαστε πατριώτες, πιστεύω ότι εκτός από τα τοπικά μας προβλήματα θα είμαστε και μία δύναμη που θα είμαστε υπέρ των εθνικών μας θεμάτων και θα είμαστε το φρένο σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Μιας και αναφερθήκατε στην περιφέρεια μας, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κύριε Πιπεριά, έχω ακούσει και τον κύριο Βελόπουλο και θέλω να συμπληρώσω αυτό που λέτε, την γεωστρατηγική γεωπολιτική θέση που κατέχει η περιφέρεια μας. Είμαστε σε σημείο κλειδί, είμαστε σε ένα σημείο που ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, επειδή έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία για γεωστρατηγική
και για πετρέλαια και για αγούστια αέρια, τα ξέρει πάρα πολύ καλά και ξέρει το παιχνίδι που παίζεται από πίσω. Πιστεύω ότι αν μας δώσουν τη δυνατότητα οι συμπολίτες μας και μπούμε στην Ευρωβουλή και στείλουμε εκπροσώπους στην Ευρωβουλή, το μόνο που θα έχει να αποκομίσει η Ελλάδα μας θα είναι μόνο θετικά, τίποτε άλλο. Γιατί? Γιατί η περιοχή δική μας δεν είναι. Αν δείτε το χάρτη, έχουμε διακαώς και οι Βούλγαροι, οι Σκοπιανοί, οι Σέρβοι. Όλοι, μια ζωή το μυαλό τους ήταν το πώς θα βγουν στο Αιγαίο. Έτσι. Το προσπαθούν πάρα πολλά χρόνια. Το ξέρουμε, ξέρουμε την ιστορία. Δεν το έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής. Αλλά βλέπουμε, ειδικά με την τελευταία συμφωνία των Πρεσπών, ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο στα εθνικά μας. Πούμε... Και όχι μόνο με τα Σκόπια. Και με την Αλβανία δεν πάμε καλά, και με τα Σκόπια δεν πάμε καλά, και με τη Βουλγαρία δεν πολύ πηγαίνουμε καλά, και με τους Τούρκους είμαστε καθημερινά σε διαπληκτισμούς, έτσι. Λοιπόν, θα βάλουμε ανατελεία, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα καυτά θέματα, αλλά να δούμε και τι γίνεται και δημοσκοπικά και φυσικά για να ακούσουμε και τις προτάσεις της ελληνικής λύσης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ένα live για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και για απόψε μαζί με τον κύριο Δημήτρη Πιπεριά, υποψήφιο ευρωβουλευτή με την ελληνική λύση. Λοιπόν, συζητούσαμε πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Πιπεριά, για την γεωστρατηγική και γεωπολιτική θέση που κατέχει η Ελλάδα, αλλά και τις σχέσεις που θα αποκομίσει, μάλλον από εδώ και πέρα και μετά τη συμφωνία των Πρεσπών. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα αποκομίσουμε κέρδη από τη συμφωνία των Πρεσπών, γιατί αν κρίνω από τον ΤΑΠ που πέρασε από την περιοχή μας. Η Ελλάδα δεν πήρε ούτε ένα λεπτό του ευρώ τέλη διέλευση. Και εκτός από το ότι δεν πήρε τέλη διέλευση ούτε ένα λεπτό του ευρώ, δεν πήραμε ούτε σαν ελληνικό κράτος κάποιες μεγάλες εκπτώσεις πιθανόν σε κάποιες κρατικές εταιρείες ή σε εταιρείες του δημοσίου να παίρνει τουλάχιστον φυσικό αέριο, γιατί ταυτότητα θα ήταν ένα κέρδος. Ούτε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι μας προστατεύουν στο Αιγαίο από τους Τούρκους, ούτε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι πέρασε ο Αυγούστου στο ΤΑΠ. Μας βοηθήσανε στο θέμα των Πρεσπών. Γιατί, αν διαβάσουμε το Κιδίδη, συνήθως ο ισχυρός αποκομίζει και αυτό που θέλει. Ενώ εμείς εδώ αντίθετα, παρόλο που είχαμε την ιστορία με το μέρος μας, η γη μιλάει από μόνη της, οι φιλόσοφοι μιλάνε, τα αρχεία μιλάνε, 300-400 αρχαιολόγοι από όλο τον κόσμο μιλήσανε ότι το δίκαιο είναι με το μέρος της Ελλάδας. Και παρόλο που δώσαμε τον ΤΑΠ, η Ελλάδα δυστυχώς σε όλα τα μέτωπα βγήκε εκτεθειμένη και χαμένη. Από πλευράς αντιπολίτευσης έχουμε διαβάσει ότι ο Τσίπρας αντάλλαξε τις συντάξεις με τη συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Γιατί να μην προχωρήσει στην περικοπή των συντάξεων, έγινε η συμφωνία των Πρεσπών, όπως είδαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ναι, και εγώ το πιστεύω ότι έγινε έτσι, έγινε συναλλαγή και πουλήσαν το όνομα της Μακεδονίας μας. Για να μην περικοπούν συντάξεις και πιθανόν και για το αφορολόγητο να γίνει αυτό. Βέβαια, αν δω και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας το τι πιστεύουν για τις πρέσπες, απλώς δεν το λένε ξεκάθαρα στους ψηφοφόρους τους, γιατί αν τους δείχνουν οι δημοσκοπήσεις 30% θα πάει στο 10% και θέλουν να το ακούσουν αυτό οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και να το αξιολογήσουν. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι σύνθετη ονομασία, έργα όμνες. Όταν λέμε σύνθετη ονομασία, δεν έχουν πρόβλημα στο Μακεδονία. Το Μακεδονία το θεωρούν δεδομένο. Απλώς το πρόθυμα θα ήταν Βόρεια ή Άνω Μακεδονία ήταν το πρόβλημά τους. Αλλά οι άλλοι, εντάξει, οι άλλοι φυσικά δεν είχαν θέμα. Οι άλλοι και το ότι δώσαν Βόρεια Μακεδονία του ΣΥΡΙΖΑ τους πόνισε, γιατί αυτοί θέλαν να του δώσουν σκέτο Μακεδονία. Έτσι. Το πρόβλημά τους ήταν το Βόρεια, όχι το Μακεδονία. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα και να πάμε στις προτάσεις της ελληνικής λύσης, κύριε Πιπεριά. Έχω διαβάσει για την αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού και υγειονομικού συστήματος, για παράδειγμα. Yeah. Θέλετε να μας το αναλύσετε λίγο? Να σας πω κάτι. Όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε το κόμμα την ελληνική λύση, ξεκίνησε από το μηδέν. Τι κάναν? Πήρε μια ομάδα, επειδή είναι ένας άνθρωπος που είναι αυτοδημιούργητος, αλλά είναι ευκατάστατος, γιατί έχει 7 εταιρείες στο όνομά του και δεν είναι άνθρωπος, είναι άνθρωπος που δουλεύει 20 ώρες την ημέρα. Λοιπόν, πήρε έναν από τους καλύτερους οικονομολόγους στην Ελλάδα, τον κύριο Βιλιάρδο τον Βασίλη, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος στο κόμμα, στην ελληνική λύση. Είναι ένας από τους καλύτερους οικονομολόγους στην Ελλάδα. Με μια ομάδα οικονομολόγων,
γεωπόνων. Μέσα συμμετείχαν και άνθρωποι που ξέρουν από γεωργία, κτηνοτροφία. Μια ομάδα γύρω στα 40-50 άτομα. Ναι. Και καθίσαν κάτω και δουλέψανε μήνες και βγάλανε ένα πρόγραμμα 270 σελίδων. Και υπάρχει και σε βιβλίο που μπορούν να το βρουν ή να το ζητήσουν και από μένα, αν θέλει κάποιος. Έχω στο γραφείο να τους δώσω. Αλλά μπορούν να μπουν στο ίντερνετ μέσα, αν γκουγκλάρουν με λατινικά ελληνική-λύση.gr, είναι αναρτημένο το πρόγραμμά μας αναλυτικά για όλους τους κλάδους το τι λέει η ελληνική λύση. Από την οικονομία, για την κτηνοτροφία, για την υγειοτροφία, για τον τουρισμό, για τα πάντα. Είναι 270 σελίδες. Δηλαδή, εμείς καθίσαμε και έκαναν πρώτα το πρόγραμμα και μετά βγήκε έξω, έκανε το κόμμα και γυρίσει σε όλη την Ελλάδα. Αυτά τα δύο χρόνια έχει κάνει πάνω από 200 ομιλίες. Και βλέπουμε ότι όπου μιλάει ο Βελόπουλος, στην Ελευθερούπολη τον είχα φέρει εγώ 13 Ιανουαρίου και σε μία αίθουσα 220 καθισμάτων βάλαμε πτυσσόμενα καθίσματα άλλα 40 και είχε κι άλλους 150 όρθιους. Φτάσαμε τα 380 άτομα. Και υπήρχε άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας μέσα, που ήταν υπεύθυνος για την αίθουσα, που μου λέει: αν δεν το βλέπω με τα μάτια μου, δεν το πίστευα. Οπότε οι δημοσκοπήσεις που μας δείχνουν στο 2,8 και στο 2,5 και σε αυτά, εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ ξέρω ότι πιστεύω σίγουρα ότι είναι περισσότερο. Είμαστε 100% μες στη Βουλή, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Γιατί εντάξει, αν με ρωτούσατε πέρυσι, θα σας έλεγα: δεν ξέρω. Ίσως να είμαστε, ίσως να μην είμαστε. Αλλά πλέον είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε μέσα. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς το ποσοστό. Προλάβετε και το επόμενο. Θα είναι 5, θα είναι 5,5. Προλάβετε έτσι. Και το επόμενο μου ερώτημα. Ότι αν είστε έτοιμοι σε περίπτωση να γίνουν άμεσα εθνικές εκλογές. Είναι προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο. Είμαστε πανέτοιμοι. Σε περίπτωση εφηνιδιασμού. Είμαστε πανέτοιμοι. Είμαστε σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους νομούς. Ήδη έχουμε βρει τους υποψηφίους που θα κατέβουν. Ήδη έχουμε. Ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Αύριο το πρωί, αν προκηρύξει εκλογές, είμαστε πανέτοιμοι. Και σίγουρα είμαστε το κόμμα που θα μπει στη Βουλή και θα μπούμε και με πολύ καλό ποσοστό μέσα. Σε ό,τι αφορά την Ευρωβουλή, κύριε Πιπεριά, ποιες είναι οι προτεραιότητες και οι στόχοι? Ας πούμε, είναι οι θέσεις εργασίας, φαντάζομαι, το brain drain, το προσφυγικό ακόμα. Αλλά ας μείνουμε λίγο στο brain drain, για τους νέους ανθρώπους. Είναι όλα. Θα σας πω κάτι. Επειδή τυχάνει η πρώτη μου ξαδέρφη να δουλεύει μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 9 χρόνια και σε συζητήσεις που κάνουμε, ξέρω το πώς κινούνται οι Έλληνες ευρωβουλευτές, ποιοι δουλεύουν, ποιοι δεν δουλεύουν. Ναι. Όταν έχουν διαπραγματεύσεις για την κοινωνική αγροτική πολιτική την επόμενη μέρα, ξέρω την προηγούμενη βραδιά που ήταν και τι ώρα πήγαν για τις συζητήσεις και με τι στένος πήγανε. Θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι όταν θα φτάσουν στην κάλπη, θα πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ καλά το τι θα ψηφίσουν, γιατί θα πρέπει να αναλογιστούν εκείνη τη στιγμή το πού ήμασταν πριν 10 χρόνια, πού φτάσαμε. Και σήμερα τα μεγάλα κόμματα, οι υποψήφοι ευρωβουλευτές που έχουν βάλει, ακόμα παρόλα που πάθαμε τόσα, είδατε τι επιλογές προσώπου κάνανε. Που για μένα είναι απαράδεκτο. Που θα έπρεπε η Ελλάδα και τα κόμματα να συνεννοηθούν, γιατί στέλνουμε 21 ευρωβουλευτές. Θα έπρεπε όλα τα κόμματα να κάνουν μια dream team και να στείλουν ανθρώπους απάνω που είναι άμεμπτοι, τίμιοι, εργατικοί, να ξέρουν από αγορά, να είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει στη ζωή τους. Και δεν λέω και τραγουδίστρια και ποδοσφαιριστές. Όλοι έχουν τον ρόλο τους. Αλλά θα πρέπει να στείλουν ανθρώπους άξιους. Γιατί αν κρίνω, 7 είναι ρε παιδιά, εντάξει, ήμαρτον. Με η Μαράκης. Από 25 χρόνια είμαι στη Βουλή. Γέρασε και τώρα μου το βάλανε επικεφαλής των ευρωβουλευτών, στο Ευρωψηφό Δέλτα. Αυτό δηλαδή τι δείχνει? Δείχνει ότι πάμε μπροστά. Δεν είναι τρελό? Πήγαν και μου βάλανε έναν Κερίδη. Ο οποίος κύριος Κερίδης, οι δηλώσεις που έκανε, ήταν υπέρ της σύνθετης ονομασίας για τον Σκοπιανό. Δηλαδή, όταν στέλνεις ανθρώπους που είναι υπέρ της σύνθετης ονομασίας και το έχουν πει ανοιχτά στην Ευρωβουλή, τι περιμένεις? Περιμένεις αποτελέσματα σαν κράτος και σαν στρατηγική εθνική να πετύχεις κάποια πράγματα? Όταν εκ των προτέρων έχουν πει
και έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους. Εσύ όταν πας σε μια διαπραγμάτευση, επειδή εγώ σαν ασφαλιστής τόσα χρόνια διαπραγματεύσεις με ασφαλιστικές, έχω εμπειρία. Όταν να πας σε μια διαπραγμάτευση και έχεις πει, τα έχεις ανοίξει το στόμα σου και τα έχεις πει όλα και δεν έχεις κρατήσει τίποτα, τι διαπραγμάτευση, όταν ο άλλος ξέρει ότι πας ήδη με το πρώτο χαρτιά, δηλαδή, χαρτιά και τα έχεις δώσει όλα πάνω στο τραπέζι. Δεν θα κερδίσει ποτέ τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε, θέσεις εργασίας, brain drain, 610.000 Ελληνόπουλα βρίσκονται στο εξωτερικό. Τα μυαλά μας πληρώναν οι γονείς. Πλήρωνε το ελληνικό δημόσιο. Φροντιστήρια, σχολεία, δασκάλους και αυτή τη στιγμή τους χαίρονται τους επιστήμονές μας άλλα κράτη χωρίς να ξοδέψουν ένα ευρουλάκι. Και αυτοί οι άνθρωποι μας, τα φίλοι μας, τα ξαδέρφια μας, τα αδέρφια μας, οι συγγενείς μας βρίσκονται Γερμανία, Αγγλία, Σουηδία, Δανία, Αυστραλία έχουν φύγει στην άλλη άκρη του κόσμου. Για ποιο λόγο? Και αυτοί οι άνθρωποι που μας φέραν μέχρι εδώ πέρα ζητάνε ξανά την ψήφο του ελληνικού λαού. Και πρέπει ο ελληνικός λαός να αναλογιστεί. Αυτοί που μας φέραν μέχρι εδώ και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να νοικοκυρέψουν τα ίδια τους τα μαγαζιά, τα ίδια τους τα σπίτια, που είναι τα κόμματα, που χρωστάνε σε τράπεζες, χρωστάνε σε όποιο λέει καλημέρα. Περιμένουν από αυτούς τους ανθρώπους σωτηρία. Μάλιστα. Δηλαδή, θα πάψει επιτέλους ο Έλληνας να ψηφίζει σαν οπαδός και όχι σαν ψηφοφόρος. Για το θέμα του προσφυγικού, ποια είναι η το ανάποδο. Για το προσφυγικό, κοιτάξτε. Επειδή μας κατηγορούν ότι είμαστε ακροδεξιοί και κάτι τέτοιο, γιατί φυσικά όποιος δεν συμφωνεί με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ακροδεξιός. Βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί είναι πιο δεξιοί από τους δεξιούς. Έχουν πάει στο άλλο άκρο, είναι σταλινοφασίστες. Και το ξέρουμε γιατί προληπτικές συλλήψεις. Όταν μιλάει κάποιος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μόνο αυτοί έχουν κάνει. Δεν ξέρω εγώ κανένα άλλο κόμμα να έχει κάνει προληπτικές συλλήψεις. Ούτε όταν μπαίνει μέσα σε μία ομιλία, είτε του Τσίπρα, είτε του ενός, είτε του αλουνού, να έχουν face control και να σε περνάνε από 40 κύματα. Mm-hmm. Τότε τι βγαίνουν, να ενημερώσουν ποιον, τους ίδιους τους δικούς τους. Εγώ θέλω να πάω να ακούσω που είμαι ο αντίθετος. Θα με αφήσουν να μπω. Θέλω να ακούσω την άποψή του. Δεν με αφήνουν. Εμείς στο προσφυγικό, κοιτάξτε. Yeah. Οι Αφγανοί που έρχονται δεν είναι πρόσφυγες. Οι Πακιστανοί που έρχονται δεν είναι πρόσφυγες. Που έρχονται από την Αφρική δεν είναι πρόσφυγες. Πρόσφυγες είναι αυτοί που το κράτος τους έχει πόλεμο, είτε εμφύλιο είτε οτιδήποτε, και η βάση του ΟΗΕ είναι στο πρώτο κράτος που πηγαίνουν θεωρούνται πρόσφυγες. Ακόμα και στο δεύτερο κράτος που πηγαίνουν δεν θεωρούνται πρόσφυγες. Εγώ δεν λέω, είμαστε δηλαδή άνθρωποι Τουρκία. Που αγαπάμε τους συνανθρώπους μας. Αυτοί οι άνθρωποι που είχαν πόλεμο και χάσαν τα σπίτια νομίζω τους, το έχουμε αποδείξει. Είμαστε άνθρωποι αυτό. Που έχουμε και εμείς τους πονάμε και καλό είναι το ελληνικό κράτος να βοηθάει τους ανθρώπους, αλλά θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος όμως. Το ποιος μπαίνει, το ποιος βγαίνει, ποιοι είναι μετανάστες, ποιοι είναι λάθρομετανάστες, ποιοι είναι πρόσφυγες και όχι η Σάρα και η Μάρα που έρχεται εδώ από ISIS, από οποιοδήποτε να περάσει την Ελλάδα μας και να τους μαζεύουν και να γίνει η Ελλάδα αποθήκη ψυχών. Για ποιο λόγο δεν τους παίρνει η Γερμανία, για ποιο λόγο δεν τους παίρνει οι Γάλλοι όλοι αυτοί, που έχουν βιομηχανία. Εμείς δεν μπορούμε να θρέψουμε τα δικά μας τα παιδιά και φεύγουν στο εξωτερικό. Μπορούμε να δώσουμε θέσεις εργασίας σε αυτούς τους ανθρώπους. Και να σας πω και κάτι. Και το ότι τους κρατάμε εδώ, αυτοί οι άνθρωποι, είδαμε σε τι συνθήκες ζουν. Ακριβώς. Στη Μόρια και εδώ και εκεί. Είναι ντροπή για το ελληνικό κράτος. Θα πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες. Πρώτα θα έχει ο Έλληνας δουλειά, πρώτα ο Έλληνας. Θα έχει στέγη και όταν θα έχει ο Έλληνας όλα αυτά, μετά και αυτούς τους πονεμένους ανθρώπους να τους δώσουμε και τη στέγη και δουλειά και τα πάντα. Γιατί ο Έλληνας ήταν μετανάστης και το 60 έφυγε μετανάστης και στη Γερμανία και στην Αμερική και στην Αυστραλία και σε όλο τον κόσμο. Δεν είμαστε κατά των μεταναστών. Αλλά πρέπει να υπάρχει τάξη και να ξέρουμε ποιοι είναι πραγματικοί πρόσφυγες και ποιοι είναι λάθρομετανάστες. Και νομίζω το έχουμε υποδείξει και σε μεγάλο βαθμό βεβαίως. Προηγούμενα χρόνια με τις καραβιές που είχαν έρθει στην Καβάλα. Ξένιος Δίας. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και κλείνοντας την κουβέντα μας, κύριε Πιπεριά, για ποιο λόγο οι πολίτες που μας βλέπουν τώρα, το εκλογικό σώμα, να ψηφίσει τον Κυριάκο Βελόπουλο και την Ελληνική Λύση? Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Θα πρέπει τουλάχιστον από την περιοχή μας, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αν και βέβαια μπορούν να με ψηφίσουν από όλη την Ελλάδα, εννοείται και από το εξωτερικό. Έτσι, γιατί σε ευρωεκλογές ψηφίζουμε από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό.
Εμένα με ενδιαφέρει η περιοχή μας εδώ πέρα να στείλουν έναν άνθρωπο που είναι από την περιοχή μας, που ξέρει τα προβλήματα της περιοχής και αν θα πάει στην Ευρωβουλή, σίγουρα θα πολεμήσει για τα προβλήματα του τόπου μας και είναι ευκαιρία για την περιοχή μας να στείλουν έναν άνθρωπο στην Ευρωβουλή, γιατί υποψήφιος ευρωβουλευτής από την περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν ξέρω αν υπήρξε και αν υπήρξαν ήταν ελάχιστοι τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι ευκαιρία να στείλουν έναν άνθρωπο από εδώ. Και όχι τηλεαστέρες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Και εγώ τους υπόσχομαι ότι αν θα με στείλουν θα είμαι πολέμιος για την πατρίδα μας, για τους Έλληνες, για τους αγρότες, για όλους τους ανθρώπους αυτούς που εδώ πέρα δίνουν τη ζωή τους και τη μάχη καθημερινά. Γιατί εγώ γυρίζω στα χωριά επειδή είμαι ασφαλιστής, μοιράζω συμβόλαια στα χωριά, έρχομαι καθημερινά σε επαφή με γεωργούς, με κτηνοτρόφους και ξέρω οι άνθρωποι τι τραβάνε και τι περνάνε. Θα σας πω ένα παράδειγμα που μου είπε χθες ένας φίλος μου κτηνοτρόφος και σοκαρίστηκα. Τώρα που είναι Πάσχα, ξέρετε πόσο ζητά να πάρουν τα κατσικάκια το κιλό. Σφαγμένο το ζητάνε 3 ευρώ το κιλό. Σφαγμένο. Αν είναι ζωντανό ζύγι, ζωντανό. Το κατσικάκι να πάω να το πάρω ζωντανό, όχι σφαγμένο. Ξέρετε πόσο το ζητάνε. Από 1,20 μέχρι 1,5 ευρώ το κιλό. Μάλιστα. Δηλαδή ένα κατσικάκι 10 κιλά, αν το ζυγίνει στη ζυγαριά και το δώσει κάποιον, κοστίζει 12 ευρώ. Μπορεί να επιβιώσει αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να επιβιώσει αυτός ο άνθρωπος. Ακριβώς. Να παράγει. Τον έχουνε στην εντατική και το οξυγόνο ρυθμισμένο τόσο, ούτως ώστε ούτε να πεθαίνει, αλλά ούτε και να μπορεί να πάρει τα πάνω του. Και όλα αυτά γιατί συμβαίνουνε. Κοινή αγροτική πολιτική, Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα ξεκινάνε από εκεί. Γι' αυτό θα πρέπει να στείλουν ανθρώπους, γνώστες και ανθρώπους που θα πολεμήσουν για την πατρίδα και για όλες τις κοινωνικές τάξεις εδώ στην περιοχή, για όλη την Ελλάδα και ειδικά για την περιοχή μας.